Συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας με τίτλο «Η Εκκλησία του Θεού και η Αρπαγή της Εκκλησίας» και θα διαβάσουμε τη σελίδα 1049, το δεύτερο κεφάλαιο από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σελίδα 1049, Β, δεύτερο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Β1. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Αυτόν επί συνάξεως ημών, να μην σαλευτείτε ταχαίως από το φρονήματός σας, μη δεν αθορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφωμένης ηφημώνων ότι τάχα επλησίασεν η μέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει έλθει η μέρα εκείνη, αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε Αυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί Αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίαν τώρα, και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Όταν ως της θέλει ελθεί, κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και συνημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσω συνείς το ψεύδος, για να κατακριθώσει πάντες ημί πιστεύσατε στην αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Εμείς όμως οφείλομαι να ευχαριστώμεν πάντοτε το Θεό δια σας, αδελφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξεν ο Θεός απ' αρχής η σωτηρία δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας, στον οποίον σας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου ημών προς απόλαυση της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμήν. Στα προηγούμενα μαθήματα, σε αυτή τη συγκεκριμένη σειρά των μαθημάτων, μιλήσαμε για την αληθινή Εκκλησία του Θεού, όπως την περιγράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού, για τον αληθινό χριστιανό και για την ιστορία της Εκκλησίας που άρχισε με την ημέρα της Πεντηκοστής, με την Πεντηκοστή, και θα τελειώσει η παρουσία της Εκκλησίας του Χριστού επί της γης, η χάρις δηλαδή του Θεού διά του Ιησού Χριστού επί της γης, η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου ανάμεσα στους ανθρώπους επί της γης με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και είπαμε ότι υπάρχουν δύο βασικές θεολογικές απόψεις. Η μία αναφέρονται σαν χιλιαστές που πιστεύουν ότι η αρπαγή της Εκκλησίας στη Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση είναι τρεις εντελώς διαφορετικές μέρες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, συμπεριλαμβανομένως και της χιλιετούς βασιλείας που διαρκεί από τη Δευτέρα Παρουσία μέχρι τελική κρίση, και οι άλλοι οι αχιλιαστές, όπου πιστεύουν ότι όλα όσα γράφει η Γραφή για το έργο του Θεού και για το σχέδιο του Θεού επί της γης είναι παραβολικά, ώστε και η αρπαγή της Εκκλησίας και η Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση είναι μία ημέρα. Εμείς μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, είμαστε βέβαιοι, με τη σχετική βεβαιότητα της ερμηνείας των γραφών, ότι είναι τρεις εντελώς διαφορετικές μέρες, διότι πιστεύουμε ότι τίποτα δεν είναι παραβολικό στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στην Καινή Διαθήκη, αλλά όλα όσα γράφονται από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, είναι ακριβώς σε λεπτομέρεια η περιγραφή του σχεδίου του Θεού. Και έτσι μιλήσαμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, για πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, τι θα συμβεί μέσα στην Εκκλησία, τι θα συμβεί έξω στον κόσμο. Όμως τώρα θα πούμε για επίσης δύο βασικές θεολογικές απόψεις για το πότε είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Σε ανάμεσα στους χιλιαστές υπάρχουν δύο βασικές απόψεις. Η μία είναι ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει πριν να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και άλλη είναι ότι θα
η υπαρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει στη διάρκεια της εφταετίας του Αντίχριστου και μάλιστα η μεγαλύτερη από αυτές στη μέση, δηλαδή στην 7η σάλπιγγα, στην σάλπιγγα του 7ου Αγγέλου. Σε αυτό το σημείο θα γίνει, λέγεται από αυτή την ομάδα, η αρπαγή της Εκκλησίας. Εμείς πάλι, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, θα προσπαθήσουμε να δούμε και να βεβαιώσουμε την πίστη μας, η οποία είναι στηριγμένη στο Λόγο του Θεού, ότι η αρπαγή της Εκκλησίας αποκλείεται να γίνει μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου, όπου η περίοδος αυτή είναι περίοδος οργής και κρίσεως του Θεού επάνω στους ανθρώπους που δεν δέχτηκαν την αλήθεια του Ευαγγελίου, που δεν δέχτηκαν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Θα αρχίσουμε λοιπόν μελετώντας το δεύτερο κεφάλαιο και όπως μας οδηγήσει ο Θεός θα δούμε και σε άλλα σημεία πως βεβαιώνει ο Θεός ότι κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη του Ευαγγελίου επιμένω, όχι τη γνώμη μας γιατί έτσι νομίζουμε, τη γνώμη μας γιατί έτσι διαβάζουμε και πάντοτε θέλουμε να λέμε και να πιστεύουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε και όχι αυτά τα οποία νοούμε. Λοιπόν, αναφέρεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με λεπτομέρεια, θα έλεγα, ιδιαίτερη στη Δευτέρα Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, οι οποίοι μάλιστα εκείνη την εποχή πιστεύαν ότι πλησίασε ο καιρός και μάλιστα είχαν αφήσει τις δουλειές τους, δεν δουλεύανε και αναγκάστηκε ο Θεός να πει, όποιος, ο Απόστολος Παύλος να πει, όποιος δεν εργάζεται ας μην τρώγει, γιατί ο Κύριος έρχεται καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, δηλαδή δεν έρχεται ώστε να τα παρατήσουμε όλα και να τον περιμένουμε, αντιθέτως κάθε ένας βρίσκεται εκεί που τον έχει βάλει ο Θεός, στο σχολείο του, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά του, στην σύνταξή του, όπου τον έχει βάλει ο Θεός, και εκείνο το οποίο φροντίζει είναι τον αγιασμό του πνεύματος και της πίστεως της αληθείας. Εκείνο που φροντίζει ο κάθε χριστιανός είναι να είναι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων σαν προϋπόθεση και μετά τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Άρα λοιπόν δύο βασικά πράγματα που πρέπει και μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού να διέπουν τη χριστιανική μας ζωή πριν την αρπαγή της Εκκλησίας είναι η ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων για να μπορεί να υπάρχει στη συνέχεια και ο αγιασμός. Η ειρήνη μέσα στην καρδιά μας πρώτα και η ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, να ζούμε μία ζωή ειρηνική, μία ζωή που ο Θεός της ειρήνης να κατευθύνει, ώστε η ειρήνη του Θεού να διαφυλάττει τις καρδιές μας και τους διαλογισμούς μας και ο Θεός της ειρήνης να μας αγιάζει ολοκλήρως στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα για να είμαστε έτοιμοι την ημέρα εκείνη της αρπαγής της Εκκλησίας. Και έτσι, αγιασμένοι από τον Θεό της ειρήνης, να έρχεται πια δια Πνεύματος Αγίου ο Χριστός και να μας διδάσκει και να μας αποκαλύπτει τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον για τον κάθε έναν από μας, όπως είναι γραμμένο ότι για τον κάθε έναν από μας ο Θεός έχει ετοιμάσει έργα αγαθά στα οποία πρέπει να περιπατούμε. Κάθε ένας από εμάς έχει τη δική του προσωπική πνευματική ζωή που δεν έχει καμία σχέση και δεν μοιάζει καθόλου με την ζωή του αδελφού του ή του οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου. Για κάθε έναν ο Θεός έχει ετοιμασμένα έργα αγαθά στα οποία πρέπει να περπατάμε. Ο Θεός της ειρήνης λοιπόν είναι αυτός που μας φανερώνει τα έργα, τα αγαθά τα οποία πρέπει, στα οποία πρέπει να περπατούμε, αφενός μεν αφετέρου μας δίνει και δύναμη ο Θεός της ειρήνης ώστε να περπατάμε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, όσο μάλιστα πλησιάζει ο καιρός, καθώς οι μέρες γίνονται όλο και πιο πονηρές. Και στη συνέχεια ο Θεός της ειρήνης είναι αυτός που, εφόσον περπατάμε ακριβώς το θέλημα του Θεού με τη βοήθεια του Θεού και τη χάρη του Χριστού, θα συντρίψει και θα συντρίβει πάντοτε το σατανά κάτω από τα πόδια μας, ώστε ο Θεός της ειρήνης να κάνει μας να θριαμβεύομεν πάντοτε δια του Ιησού Χριστού και να είμεθα ευωδία Χριστού ανάμεσα στους ανθρώπους,
ευωδία, προς ευλογία σε κάθε άνθρωπο ο οποίος μας πλησιάζει, καθώς ο Χριστός μας κάνει φως, ώστε να φέγγουμε, να φωτίζουμε το φως του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή λοιπόν είναι η χριστιανική μας ζωή και σε αυτή τη ζωή μας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου ο Χριστός για να απολαύσουμε και να απολαμβάνουμε τη δόξα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Για να απολαμβάνουμε τη δόξα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού πρέπει να αγωνιζόμαστε, να αγιαζόμεθα δια του Πνεύματος του Αγίου, με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και με την πίστη της αληθείας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, αφού περιγράφει τη χριστιανική ζωή που πρέπει να περπατάμε, που θέλει ο Θεός να περπατάμε, που μας βοηθάει ο Θεός να περπατάμε, έρχεται τώρα να μας περιγράψει με λεπτομέρεια μεγάλη τα των εσχάτων ημερών, λέγοντας: «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί για δύο πράγματα. Πρώτον, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι η δευτέρα παρουσία». Θα το δούμε και παρακάτω πως το βεβαιώνει αυτό που σας λέω τώρα. «Και δεύτερον, της εις αυτόν επισυνάξεως ημών», που είναι εμφανές ότι μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας. «Για δύο πράγματα λοιπόν σας παρακαλούμε αδελφοί να προσέχετε να μη σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, ούτε να θορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής, ως τάχα γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασεν η δευτέρα παρουσία». Δεν πλησίασε η δευτέρα παρουσία και όταν θα πλησιάσεις θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί θα δείτε το έργο του Θεού στη ζωή σας. «Γι' αυτό ας μη σας εξαπατήσει κανένας κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η δευτέρα παρουσία εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία». Και ποια είναι η αποστασία? Αυτή που περιγράφει, που έχει αρχίσει ήδη από τα πρώτα χρόνια της χριστιανικής εκκλησίας, συνεχίζεται και αυξάνει. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι το Πνεύμα ρητός λέγει ότι τις τελευταίες μέρες εν υστέρης καιρής θα αποστατήσουν πολλοί τινές από τις πίστεως, προσέχοντες εν τέλει εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, μέσα από την υπόκριση των ψευδολόγων, την υποκρισία των ψευδολόγων, οι οποίοι έχουν την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη». Άρα λοιπόν προσέχετε, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν το ρώτησαν πότε έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών, το πρώτο πράγμα που είπε είναι: «Βλέπετε, προσέχετε, μη σας πλανήσει τις». Γιατί πράγματι πολλοί πλάνοι ήρθαν κατά καιρούς, παραδείγματος χάρη το 1000 μετά Χριστό, εκείνοι οι οποίοι πίστευαν ότι η χιλιετής Βασιλεία επί της γης είναι τώρα, το 1000 μετά Χριστό περίμεναν, ή περίπου το 1000 μετά Χριστό, τη δευτέρα παρουσία, η οποία βεβαίως δεν ήρθε ποτέ. Και έκτοτε πάρα πολλοί άνθρωποι αναφέρθηκαν ότι ο Κύριος έρχεται την τάδε ή τη δίνα ημερομηνία, και βεβαίως όλοι αυτοί έπεσαν έξω. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού ο αληθινός, ο Θεόπνευστος, λέει: «Προσέχετε, μην σας εξαπατήσει τις, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού, διότι δεν θα έλθει η δευτέρα παρουσία αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία». Και ο προφήτης Δανιήλ περιγράφει τέλεια τη λέξη αποστασία, λέγοντας, διαβάζω από μέσα: «Και εν τεσσεσχά της καιρής της βασιλεία αυτών», των βασιλέων δηλαδή που ήταν ο κρυός, ο τριχωτός τράγος, το κέρας, το μέγα, δηλαδή ήταν ο Ναβουγοδονόσορ πρώτα, οι Μίδοι και οι Πέρσες στη συνέχεια, οι Έλληνες στη συνέχεια, οι Ρωμαίοι στη συνέχεια. «Όταν λοιπόν εν τεσσεσχάτες καιρείς όλων των βασιλειών αυτών, όταν η ανομία φτάσει στο πλήρες», και ο Λόγος του Θεού είναι απόλυτος, όταν λέει πλήρες εννοεί πλήρες,
και η μόνη στιγμή που η βασιλεία, που η ανομία φτάνει στο πλήρες, είναι το επόμενο δευτερόλεπτο της αρπαγής της Εκκλησίας, όπου όλοι όσοι δέχτηκαν το Λόγο του Θεού έχουν μεταμορφωθεί και συνάντησαν τον Κύριο Ιησού Χριστό στον αέρα. Η μόνη στιγμή που η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες και η αποστασία πλήρης καλύπτει την ανθρωπότητα, βεβαίως στη συνέχεια θα υπάρξουν όχλος πολλής που θα δεχτεί το Λόγο του Θεού και δεν θα βάλουν κατά την εντολή του Αντιχρίστου και του Ψευδοπροφήτου και κατά την προτροπή των αγγέλων που θα κηρύττουν στον ουρανό, δεν θα βάλουν το χάραγμα και δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, ώστε να λάβουν μέρος στην αιώνια καταδίκη και στην αιώνια κόλαση. Όμως εκείνη τη στιγμή όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας και οι αποθανόντες εν Χριστώ, όπως είπαμε πρώτον, και ταυτόχρονα οι ζώντες εν Χριστώ, θα μεταμορφωθούν, θα αρπαχθούν, θα μεταμορφωθούν δηλαδή και θα λάβουν το θνητό σώμα, θα ενδυθεί αθανασία, το φθαρτό σώμα αφθαρσία και θα λάβουν το νέο σώμα που δεν έχει αίμα αλλά είναι σάρκα και οστά όπως του Χριστού, και θα συναντήσουν τον Κύριο στις νεφέλες χωρίς να δει κανείς ούτε τον Κύριο ούτε τα γεγονότα, αλλά θα ακούσουν βέβαια, και θα είναι τρομακτική αυτή η στιγμή, αυτά τα λεπτά, αυτή η χρονική περίοδος, θα ακούσουν όπως είπαμε και την περασμένη Πέμπτη το κέλευσμα, τη φωνή του Αρχαγγέλου και εν τέλει τη σάλπιγγα, την εσχάτη σάλπιγγα του Θεού, όπου με τη σάλπιγγα εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη θα μεταμορφωθούν όλοι και θα αρπαχθούν στις απάντησης του Κυρίου στον αέρα. Όμως, το επόμενο δευτερόλεπτο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, η ανομία θα φτάσει στο πλήρες και θα μείνουν κάτω στη γη όσοι δεν δέχτηκαν τον αψευδή θεόπνευστο Λόγο του Θεού την αρπαγή της Εκκλησίας. Και τότε, όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, όταν θα έρθει η απόλυτη αποστασία στην ανθρωπότητα, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος, αυτός που στέκεται αντίθετα προς όλους και υπερερώμενος και υπερηφανευόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, και ο στόχος του είναι να καθίσει, ώστε να καθίσει ο ίδιος εις τον ναό του Θεού, στον ναό του Σολομώντα που πρόκειται να χτιστεί αμέσως σχεδόν μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως θα δούμε, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων μάλιστα με τα σημεία και τα τεράστια ψεύδους που θα κάνει διά του ψευδοπροφήτου, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Και εξηγεί: όταν ήμουν μαζί σας, θυμόσαστε τι σας έλεγα, ότι τώρα εσείς γνωρίζετε εκείνο το οποίον εμποδίζει τον Αντίχριστο ώστε να αποκαλυφθεί στο δικό του καιρό. Υπάρχει λοιπόν κάτι που τον εμποδίζει, μάλιστα το κείμενο λέει το κατέχον, υπάρχει κάτι που έχει την απόλυτη εξουσία, που έχει κατοχή επί της γης, και αυτό είναι η Εκκλησία του Χριστού, που κεφαλή της Εκκλησίας του Χριστού είναι ο ίδιος ο Χριστός, δύναμη της Εκκλησίας του Χριστού είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, και σώμα της Εκκλησίας του Χριστού είναι η Εκκλησία, και μέλη του σώματος του Χριστού η πιστή της Εκκλησίας του Θεού. Αυτή η Εκκλησία που επαναλαμβάνω έχει κεφαλή τον Χριστό, εις τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, αυτή η Εκκλησία η οποία έχει κεφαλή τον Χριστό, ο οποίος είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων, η Εκκλησία του Χριστού που κεφαλή είναι ο Χριστός, στον οποίο εδόθη το υπερπάνω όνομα, και μπροστά στο όνομα αυτό του Ιησού Χριστού θα κλείνει παν γόνι επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων δυνάμεων, αυτή η Εκκλησία, αυτό το σώμα έχει την απόλυτη εξουσία επί της γης σε αυτούς που εξητούν και ανήκουν στο Χριστό.
ώστε ο διάβολος ούτε να τους αγγίξει μπορεί, ούτε να τους πολεμήσει αποτελεσματικά μπορεί, γιατί είναι νικημένος, έχει συντριφθεί η κεφαλή του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και ο κάθε ένας άνθρωπος που δέχεται ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αυτός ο άνθρωπος έχει την εξουσία δοσμένη από το Θεό να είναι τέκνο Θεού και εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να έχει όλη τη δύναμη, την ουράνια, ώστε όποιος αγγίζει εσάς, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού, είναι σαν να αγγίζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Είναι απόλυτη η εξουσία που έχει η Εκκλησία επί της γης, καθώς ο διάβολος είναι δεμένος για την Εκκλησία, καθώς ο διάβολος είναι νικημένος και συντετριμένος. Βέβαια, ο διάβολος είναι ο άρχον του κόσμου τούτου, ο Θεός του κόσμου τούτου, κυριαρχεί επί των απίστων, στους οποίους επειδή ακριβώς είναι άπιστοι έχει τη δυνατότητα να τυφλώσει το νου, να κάνει τους ανθρώπους εκ της απιστίας αυτών φυτά, τυφλώνει το νου, όχι τους οφθαλμούς, το νου, για να μην μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου, ώστε ο Ιησούς Χριστός να τους ελευθερώνει και να τους δίνει την εξουσία την οποία έχει ο ίδιος. Εκείνο λοιπόν που εμποδίζει, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί έχει απόλυτη κατοχή, απόλυτη εξουσία επί της γης, να αποκαλυφθεί στον εαυτού καιρό τον Αντίχριστο, είναι η Εκκλησία, αλλά μυστηριωδώς το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μυστηριωδώς, μυστηριακά, ο Αντίχριστος και οι δυνάμεις του, ο διάβολος με τον Αντίχριστο, εργάζονται στην ανθρωπότητα και προετοιμάζονται για την κυριαρχία τους επί της γης μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνο που τώρα δεν μπορεί ούτε να εμφανιστεί η εξουσία του, ούτε η δύναμή του, όπως είπαμε, γιατί υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού. Μυστηριωδώς λοιπόν, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται και θα συνεργήσει να ενεργείται μυστηριακά μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχων, ο έχων την απόλυτη εξουσία, ο κατέχων τώρα, ο κολλίων τώρα. Μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου, δηλαδή να αρπαχθεί, να εκβληθεί, να φύγει από τη γη ο έχων την εξουσία, ο κατέχων που όπως είπαμε είναι η Εκκλησία του Χριστού και επαναλαμβάνω της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, δύναμης ο παράκλητος, ναός του Θεού του Ζώντος, κατοικεί ο Θεός ο παντοδύναμος μέσα και το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία και μέλη αλλήλων, είναι ο κάθε ένας πιστός που δέχθηκε τον Χριστό και ο Πατέρας τον αναγέννησε κατά την εντολή του Θεού, βαφτίστηκε εν ύδατις άφεση αμαρτιών και ο Χριστός τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και ιδιαιτέρως τον διδάσκει να εξέλθει εκ του κόσμου τούτου, τον αναγέννησε με τη χάρη του Θεού, αναγεννήθηκε με τη χάρη του Θεού και η χάρις του Θεού, η σωτήριος που εφανερώθη ανάμεσα στους ανθρώπους, μας διδάσκει ποιους, την Εκκλησία του Χριστού που έχει την απόλυτη κατοχή, μας διδάσκει να αρνηθούμε πρώτον, να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίες, δεύτερον να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες και τρίτον να περιμένουμε την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και έτσι λοιπόν, όσο η Εκκλησία είναι εδώ, μυστηριωδώς θα εργάζεται ο διάβολος με τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη το έργο της προετοιμασίας για την κυριαρχία τους επί της γης, και όταν εκβληθεί, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Όταν εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα, πιο καθαρά ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να το πει, όταν, το ξαναδιαβάζω, εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα, γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Ο άνομος
θα είναι ο πρώτος τον οποίον ο Κύριος θα απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού, ο Αντίχριστος δηλαδή θα είναι ο πρώτος μαζί με τον ψευδοπροφήτη, τον οποίον ο Χριστός θα απολέσει ρίχνοντάς τον για πρώτη φορά πρόσωπο στη γέννα του πυρός στην κόλαση, ο Αντίχριστος και ψευδοπροφήτης, και θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, δηλαδή με τη Δευτέρα του παρουσία. Θα κατέβει επί της γης, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης θα συγκεντρώσουν τα στρατεύματά τους για να πολεμήσουν τον ερχόμενο, και ο Κύριος το πρώτο που θα κάνει είναι να πιάσει τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη και να τον ρίξει στη γέννα του πυρός, να εγκαινιάσει την κόλαση και να θανατώσει όλα τα στρατεύματα του Αντίχριστου, αφού προηγούμενα βεβαίως γίνει επί σύναξης των Αγίων που δεν έβαλαν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και δεν προσκύνησαν τον Αντίχριστο και την εικόνα αυτού, θα γίνει επί σύναξης αυτών των Αγίων που θα είναι όλοι όσοι από καταβολής κόσμου έχουν γραμμένο το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Από καταβολής κόσμου όλοι, που θα είναι η Παλαιά Διαθήκη και όλοι όσοι άκουσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου όταν ο Χριστός κατέβηκε κάτω στον Άδη και στα πνεύματα της τα εν τη φυλακή και κήρυξε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και πίστεψαν, ώστε μετεστάθησαν, έγινε η μετάσταση των νεκρών και βρέθηκαν όλοι όσοι δέχθηκαν σαν ψυχή τον Ιησούν τον Ναζωραίο ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος και θα βρεθούν στον Παράδεισο. Αλλά θα μεταμορφωθούν με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους και όλοι όσοι δεν έχουν ακούσει για το Λόγο του Θεού έκτοτε, μετά δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού, όσοι δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο του Χριστού, για τον νόμο του Θεού και κατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, και καλό είναι να το διαβάσω από μέσα αυτό, διαβάζω από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το 2ο κεφάλαιο και το 14 εδάφιο, επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμων πράτωσιν εκ φύσεως τα του νόμου, ούτι νόμο μη έχοντες είναι νόμος σε αυτούς, οι οποίοι δεικνύουν το έργο του νόμου γεγραμμένο στις καρδιές τους, παρόλο που δεν γνωρίζουν τον νόμο, καθώς έχουν συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών που είναι η φωνή του Θεού σε κάθε άνθρωπο που γνωρίζει ή δεν γνωρίζει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σου δεν», γιατί η συνείδηση ελέγχει όλους τους ανθρώπους, και αυτούς που γνωρίζουν το Λόγο του Θεού και αυτούς που δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, έχουν συμμαρτυρούσα τη συνείδησή τους, αλλά ταυτόχρονα και τους λογισμούς τους, κατηγορούντας οι απολογουμένους μεταξύ αλλήλων, εν τη ημέρα εκείνη που ο Θεός θα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων, πως δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο μου. Άρα με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους στο τέλος της εφταετίας και πριν τη Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθούν όλοι όσοι έχουν τα ονόματά τους γραμμένα, είναι και γραμμένα από το Θεό τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Και συνεχίζει ο Κύριος μας, 9 εδάφιο, ο οποίος Αντίχριστος, αφού θα αποκαλυφθεί όταν εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα, όταν εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχων τώρα, έχουν την απόλυτη εξουσία που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία του δια Πνεύματος Αγίου τώρα, θα έλθει κατ' ενέργεια του σατανά, δηλαδή πώς θα αποκαλυφθεί ο σατανάς, θα του δώσει όλη του τη δύναμη, την εξουσία, και θα τον συστήσει ανάμεσα στους ανθρώπους σαν τον ένα, το μοναδικό, το τέλειο, το σωτήρα των ανθρώπων. Θα έρθει κατ' ενέργεια του σατανά και μάλιστα εν πάση δυνάμει και σημείς αλλά και τέραση ψεύδους. Θα κάνει δηλαδή αυτός και ο ψευδοπροφήτης σημεία μεγάλα και φωτιά θα κάνει να πέφτει από τον ουρανό. Θαύματα, αλλά όλα αυτά θα είναι ψέματα, σημεία και τέρατα
ψεύδους εν πάση τη δυνάμει του διαβόλου και ταυτόχρονα εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ μόνο των απολυμένων. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, αλλά θα είναι και απάτη, τέλεια απάτη, τέλειο ψέμα, εν πάση απάτη της αδικίας που θα γίνεται πιστευτή μόνο μεταξύ των απολυμένων. Θέλω να επιμείνουμε μια φορά ακόμη ότι δεν έχει καμία σχέση η Εκκλησία με την περίοδο του Αντιχρίστου. Καμία σχέση. Γιατί? Γιατί όποτε στην ιστορία των ανθρώπων ο Θεός επρόκειτο να εκφράσει και να αποστείλει την οργή του στους ανθρώπους εξαιτίας των παραβάσεων, της ανομίας, της αδικίας των ανθρώπων, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βγάζει από μέσα τους δικούς του ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να απολεσθεί παρακυρίου ο δίκαιος μετά των αδίκων. Γι' αυτό όταν επρόκειτο ο Θεός να καταστρέψει τα Σόδομα και πλησίασε πάνω από το όρος να δει από ψηλά τα Σόδομα και δίπλα του ήταν ο Αβραάμ και είπε μπορώ να κρύψω εγώ τίποτα από αυτά που σχεδιάζω να κάνω από το δούλο μου τον Αβραάμ, και του είπε ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα θα καταστραφούν. Ο δε Αβραάμ ήξερε πάρα πολύ καλά ότι εκεί ήταν ο Λότ, η γυναίκα του, οι κόρες του, οι δούλοι του, οι δούλες του, τα υπάρχοντά του και όλος ο πλούτος του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος οι δύο. Και λυπήθηκε, στενοχωρήθηκε, τρόμαξε θα τολμούσα να πω. Και είπε τι είναι αυτά που λες Κύριε. Είναι δυνατόν εσύ ο Άγιος Θεός να καταστρέψεις τον δίκαιο μετά των αδίκων? Και λέει ο Θεός όχι. Εάν είναι 50 δίκαιοι, δηλαδή ο Λότ, η γυναίκα, τα παιδιά του, οι γαμπροί του, οι δούλοι του, αν είναι 50 δίκαιοι μέσα, θα καταστρέψεις τη γη των Σοδόμων και των Γομόρων? Και λέει ο Θεός όχι, δεν θα την καταστρέψω. Και είναι μοναδικός αυτός ο διάλογος που δείχνει την απόφαση του Θεού. Αποκλείεται να διατηρήσει ο Θεός το λαό του όταν πρόκειται να εκδηλωθεί η οργή του. Και συνεχίζει ο Αβραάμ, καλά αν δεν είναι 50 και είναι 40, δεν θα τους καταστρέψω, δεν θα τους απολέσω. Και αν είναι 30, 20, 10, λέει, ούτε χάριν των 10 δεν θα απολέσω τους αδίκους μετά το δικαίων. Και εν τέλει ο Θεός απόλεσε τα Σόδομα και τα Γόμορα, έβρεξε πυρ και θείον, όταν έστειλε τους αγγέλους το Λότ και με το ζόρι τραβώντας τους τους έβγαλε για να μην απολεστεί ένας δίκαιος μετά των αδίκων. Και ποιος είναι ο δίκαιος? Ο πιστός. Λέει πες και στους γαμπρούς σου. Είπε ο Λότ, δεν τον πίστεψαν, λέει η πλάκα κάνει ότι θα καταστρέψει ο Θεός τα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν το πίστεψαν. Δεν δέχτηκαν το λόγο του Θεού. Κανείς, ούτε οι δούλοι, κανείς. Και με το ζόρι έβγαλαν τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του και μάλιστα έδωσε εντολή μη στρέψετε να δείτε πίσω. Εσείς σώστε τις ψυχές σας. Και δεν τα κατάφερε η γυναίκα του Λότ, γιατί η ψυχή της ήταν πίσω, η καρδιά της ήταν πίσω στα υπάρχοντά της, τα πλούτη τους, στην περιουσία τους, και έστρεψε να δει το κακό που κάνει ο Θεός και έμεινε στυλιάλατος. Και έτσι ο Θεός έβγαλε, και μάλιστα ο Λότ έκανε και μια αίτηση, λέει δεν θα προλάβω να ανέβω στο όρος, να πάω στην πόλη Σιγόρ. Και λέει ο Θεός και αυτό το χατήρι θα στο κάνω, δεν θα την καταστρέψω την πόλη Σιγόρ, προκειμένου να σωθείς εσύ
και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Άσχετα αν η γυναίκα το έμεινε πίσω. Και μετά από την πόλη Σιγόρ, τρομοκρατημένος από αυτά που έγιναν και τα πίστεψε ο Λότ, γιατί ήταν δίκαιος άνθρωπος ο Λότ και ομολογεί ο Λόγος του Θεού ότι βασανιζότανε η δικαία αυτού ψυχή με αυτά που άκουγε και έβλεπε εκεί στις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Και τρομαγμένος από όλα αυτά ανέβηκε στο βουνό και έμεινε σε ένα σπήλαιο. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του ανθρώπου που σώζεται ως διαπηρός. Όλο το έργο του, όπως λέει η Γραφή, κατακιακάφθηκε. Όλο το έργο του. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και οι γυναίκες του και, συγγνώμη, οι κόρες του επόρνευσαν με το χειρότερο τρόπο, αφού εμέθησαν τον πατέρα τους, γιατί ήθελαν να τεκνοποιήσουν, ώστε ο Λότ τελικά έμεινε μόνος του. Ούτε με τις κόρες του, ούτε με τη γυναίκα του, ούτε με τα υπάρχοντά του. Φοβερό. Και όμως θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος, αν έμενε πιστός στο Θεό, να παραμείνει έστω και συμπορευόμενος με τον Αβραάμ, ώστε να απολαύσει όλες τις ευλογίες που ο Θεός είχε προσδιορίσει για το θείο του, για το δούλο του, τον πιστό, τον Αβραάμ. Ο Αντίχριστος λοιπόν θα έλθει κατ' ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας, αλλά μεταξύ των απολυμένων. Και γιατί παρέμειναν απολυμένοι αυτοί που θα μείνουν κάτω, είναι το βασικό κριτήριο, αδελφοί αγαπητοί, του απολυμένου ανθρώπου. Διότι δεν δέχθηκαν την αγάπη της αληθείας για να σωθούν. Αυτό ήταν το τραγικό. Δεν ήταν ότι έκανα αμαρτίες, ότι μπορεί να είχαν και χαρίσματα, λέει η Γραφή. Ότι εκείνη την ημέρα πολλοί θα πούνε: «Κύριε, προφητεύσαμε το όνομα σου, εξαβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά, άνοιξε ο νησί μας». Και η φωνή του Κυρίου ήταν: «Ποτέ δεν σας εγνώρισα». Άλλοι θα πούνε: «Μας δίδαξες, φάγαμε μπροστά σου στις πλατείες μας, δεν σας εξεύρω που δεν είστε». Γιατί? Γιατί δεν δέχθηκαν δεν δέχθηκαν, όπως λέγει η Γραφή ακριβώς, την αγάπη της αλήθειας. Δηλαδή η αλήθεια του Θεού, η υπερτάτη αλήθεια, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, που μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, από την αλήθεια του Ευαγγελίου, φανερώνεται πεντακάθαρα η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρις του Χριστού και η κοινωνία και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται την αγάπη του Θεού όπως περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού, βεβαίως είναι απολυμένος. Βεβαίως είναι απολυμένος. Ξέρεις τι θα πει να απορρίπτεις την αγάπη της αλήθειας του Θεού? Δεν είναι απλό πράγμα. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος: «Πόσον χειροτέρας καταδίκης θα γίνουν εκείνοι που καταπάτησαν τον Υιόν του Θεού, που πρώτον, δεύτερον που εθεώρησαν κοινό το αίμα του Χριστού και τρίτον πρόσβαλαν το Πνεύμα το Άγιο». Είναι τρεις βασικές θανάσιμες αμαρτίες που είναι στην πραγματικότητα μία. Είναι η τέλεια πλήρης αποστασία του ανθρώπου, όχι από άγνοια ούτε από αδυναμία. Από καθαρή απιστία μέσα σε δυνατότητα που έχει να μείνει με τον Χριστό και σε γνώση που έχει, γιατί έγινε γνώστης των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, καθώς αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε στο νερό και πιθανόν βαφτίστηκε, το πιθανότερο βαφτίστηκε και με Πνεύμα Άγιο. Αυτή είναι η απόλυτη αποστασία, που εκεί δεν υπάρχει θεραπεία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης λέγει: «Εάν κάποιος δει τον αδελφό αυτού αμαρτάνοντα κατ' εξακολούθησιν αμαρτίαν όμως όχι θανάσιμον, ας αιτήσει από το Θεό και ο Θεός θα δώσει σε αυτόν ζωήν εις τους αμαρτάνοντας ουχή θανασίμως». Να κάνει αίτηση, να προσευχηθεί. Γι' αυτό και προχθές την Κυριακή λέγαμε ότι η προσευχή μας έχει δύναμη, σώζει η προσευχή μας.
αλλά όχι αυτούς που αμαρτάνουν θανασίμως. Με θανάσιμη αμαρτία. Αυτούς που αμαρτάνουν, όχι με θανάσιμη αμαρτία. Αμαρτάνουν όμως, είναι σε αποστασία. Είναι σε μόνιμη αμαρτία. Αλλά όχι σε θανάσιμη αμαρτία. Και συνεχίζει, είναι αμαρτία θανάσιμος, δεν λέγω περί εκείνης να ερωτήσει. Γιατί εκεί δεν υπάρχει σωτηρία. Όταν ο άνθρωπος καταπατήσει τον Υιόν του Θεού, καταλαβαίνετε την έννοια, και είναι φοβερή η έννοια η λέξη καταπατήσει. Όχι περιφρονήσει, όταν ξεφτυλίσει τον Υιόν του Θεού. Πρώτον, δεύτερον, θεωρήσει κοινόν το αίμα του Χριστού με το οποίο συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, με το οποίο πιθανόν θεραπεύθηκε, με το οποίο ζει. Και τρίτον, όταν βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο, τότε σε αυτόν, και μάλιστα να το διαβάσουμε από μέσα γιατί είναι φοβερό αυτό το οποίο λέγω, διαβάζω λοιπόν, πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού πρώτον και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη δεύτερον και υβρίσας το Πνεύμα της Χάρης το τρίτον. Δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά απεκδοχή κρίσεως και έξαψη πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Αυτοί είναι οι απολυμμένοι που δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούνε. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία και ύστερα θα έρθει το τέλος. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος πριν την αρπαγή της Εκκλησίας που δεν θα ακούσει για την αγάπη της αλήθειας του Θεού. Το ερώτημα είναι ποιοι θα δεχτούνε την τελευταία έστω στιγμή να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού, να σωθούνε, να τους βάλει ο Χριστός, να τους προσθέσει ο Χριστός στην Εκκλησία Του, να τους αγιάσει το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού και να έρθει ο Κύριος να τους παραλάβει τις έσχατες ημέρες της μεγάλης ανατροπής. Μάλιστα δύο μεγάλες ανατροπές θα γίνουν τις έσχατες ημέρες πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Η πρώτη θα είναι η πνευματική, που θα κάνει ο Θεός πνευματικό σεισμό και στη γη και στον ουρανό, για να μετατεθούν τα ασαλευόμενα, για να μείνουν τα ασάλευτα. Και η δεύτερη ανατροπή θα είναι μέσα στον κόσμο, όταν σιγά σιγά θα παίρνει την απόλυτη εξουσία στους απίστους, των οποίων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε εν τέλει το νου, θα παίρνει την εξουσία ο Αντίχριστος και ο Διάβολος. Και τέλος, δι' αυτό το λόγο ο Θεός, ακούστε τι λέει αδερφοί αγαπητοί, δια τούτο θέλει πέμψει ο Θεός προς αυτούς, επάνω σε αυτούς, ενέργεια πλάνης για να πιστεύσουν εις το ψεύδος μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Πάνω σε αυτούς που δεν δέχονται και είναι απολυμμένοι, δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας, ο Θεός θα στείλει ενέργεια πλάνης. Δεν θέλετε την αλήθεια, να η πλάνη, για να πιστέψουν στο ψεύδος, ώστε να κατακριθούν όλοι οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Όπως είπαμε, δύο ανατροπές σε όλη την ανθρωπότητα. Ο πιστός πιο πιστός, ο δίκαιος πιο δίκαιος. Σωτηρία και επισύναξης μεγάλη. Στο όρος του οίκου του Κυρίου που θα υψωθεί περάνω των βουνών θα είναι πλήρης η ευλογία. Και κάτω από το όρος, μέσα στον κόσμο που άρχου βασιλιάς είναι τώρα ακόμη και τότε ακόμη περισσότερο διάβολος, ενέργεια πλάνης. Επειδή δεν πίστευσαν στην αλήθεια, να πιστέψουν στο ψέμα. Και ο μεγάλος διαχωρισμός, η αρπαγή, και μετά, όπως λέει και στην Αποκάλυψη,
ο Λόγος του Θεού. Πέσατε εφημάς, θα λένε οι άνθρωποι, προς τα όρη και προς τα σπέτρας και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και ποιος μπορεί να σταθεί. Είναι λοιπόν ο έσχατος ιερός, αδελφοί αγαπητοί, που ο Θεός θέλει να σοβαρευτούμε. Τα σημεία όλα εκπληρώθησαν και εκπληρώνονται. Αυτά τα οποία θα δούμε και θα ζήσουμε τις έσχατες αυτές τις μέρες προβλέπονται μέσα από το Λόγο του Θεού φοβερά και τρομερά, καθώς ο Λόγος του Θεού λέει ότι οι μέρες θα είναι κακές και δεν μπορούμε εμείς να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει μέρες κακές, αλλά μέσα εκεί περιέχονται όλα όσα θα δούμε και θα ζήσουμε. Η ελπίδα μας είναι μία, ο Ιησούς Χριστός. Η προσευχή μας είναι μία, να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και η πίστη μας είναι μία. Ο Θεός προσδιορίσε ημάς όχι εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν έχει ετοιμάσει, δεν έχει προσδιορίσει ημάς οργή Θεού, αλλά έχει προετοιμάσει για μας απόλαυση σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού. Αδελφοί αγαπητοί, το μόνο που μπορούμε να πούμε, καλή συνέχεια. Και αν είναι δυνατόν, να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε σκέψη. Να αλλάξουμε ζωή. Να καθίσουμε να δούμε με προσοχή τον εαυτό μας. Να ερευνήσουμε. Να προσευχηθούμε. Να μας αποκαλύψει ο Θεός τι πρέπει να μεταμορφώσουμε. Δηλαδή πρέπει να καθόμαστε ο Λόγος του Θεού μπροστά στον καθρέφτη, που είναι ο Λόγος, το Ευαγγέλιο του Χριστού, και να μεταμορφωνόμεθα, ώστε να προχωράμε από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να ελπίσουμε, να εξητήσουμε και να αγωνιστούμε. Μόνο ο αγώνας ο καλός. Και ο δρόμος τον οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, τον κάθε έναν από μας, και ιδιαίτερως προσοχή να διατηρήσουμε την πίστη μας. Για να, ελπεριμένοντας τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, για να λάβουμε και εμείς το στέφανο της δόξης που ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον κάθε έναν από μας. Γι' αυτό να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον, να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, ώστε πιασμένοι χέρι-χέρι, με την αγάπη του Χριστού να μας συσφίγγει, όλοι μαζί να προχωράμε για τον ουρανό. Αμήν.